Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πικραμένος είναι ο Ερντογάν σήμερα, διότι η αγαπημένη του ομάδα Φενέρμπαχτσε, καταλάβατε τι έγινε χθες το βράδυ. Ναι, έγινε. Ας είναι καλά ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, αφήστε όμως αυτό και θέλω να μου πείτε και να ξεκινήσω. Κανονικά υπό άλλες συνθήκες θα ήταν από τα βασικά θέματα στην εσωτερική ατζέντα. Θέλω να θυμίσω ότι την εποχή που η χώρα έμπαινε στα μνημόνια, το πέρδεστε του Eurogroup ήταν πρώτο θέμα συζήτησης. Με συγχωρείτε, αυτό γινόταν. Ναι. Εχθές δεν έπαιξε πενιά στην ουσία, όπως λέμε εδώ, για μια απόφαση που αφορά εισήγηση της Επιτροπής Πέγκα για τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, που δεν ήταν μόνο για την Ελλάδα, αλλά αφιέρωσε ένα ειδικό κεφάλαιο για την Ελλάδα. Κύριε Σαχίνη, οι δυνάμεις στην Ελλάδα που είχαν και έχουν ως σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη», αποφεύγουν να συναντιόνται με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό συμβαίνει. Και αφορά βέβαια και την Επιτροπή Πέγκα. Δεν τους αρέσει το Πέγκα, να το κάνουμε Πρέντα. Το Πρέντα από το Πρέντατορ. Η ουσία ποια είναι? Ότι εχθές η συγκεκριμένη επιτροπή, της οποίας αν θέλετε ένα προσχέδιο η Ολλανδή Ευρωβουλευτής είχε ήδη πριν από έναν-δύο μήνες, από ό,τι θυμάμαι, διαρρεύσει ή ανακοινώσει, ξέραμε πάνω κάτω ποιες θα ήταν οι βασικοί άξονες. Αυτό βέβαια θα πάει μέσα Ιουνίου στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο για να επικαιροποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο όπως είπατε και εσείς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ισπανία, την Πολωνία αλλά και την Ουγγαρία, υπάρχουν προτάσεις οι οποίες θα πούν καθαρά τη και... θεσμική θωράκιση χρήσης κακόβουλων λογισμικών. Υπάρχουν όμως και άλλες προτάσεις οι οποίες αν θέλετε ξεπερνούν τα συνήθη. Θέλω να πω, η πρόταση της Επιτροπής να υπάγεται η ΕΕΠ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για παράδειγμα και όχι στον Πρωθυπουργό, ξεπερνάει τις αρμοδιότητές της. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη κουβέντα. Η κάθε χώρα γνωρίζει το οργανόγραμμά της, το πώς θα πρέπει η πυραμίδα της ιεραρχίας να στηθεί. Σε αυτά λοιπόν εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο, διότι και η διεθνής πρακτική αν θέλετε λέει ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών υπάγονται απευθείας είτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας αν είναι προεδρικό το σύστημα, είτε στον Πρωθυπουργό. Ένα απλό παράδειγμα, η Μοσάντ δίνει λόγο στον Νετανιάχου. Δεν δίνει λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών. Μάλιστα, μάλιστα. Η αυτό, MI6 το ίδιο. Αυτό δεν αναιρεί όμως. Μισό λεπτό, κύριε Πικράμε. Ασφαλώς εκεί θα. Γιατί η ΕΕΠ πριν παχθεί στον Πρωθυπουργό δεν έδινε λόγο στον Πρωθυπουργό? Έδινε. Δεν είναι εκεί το θέμα. Η Πέγκα κάνει αυτό για ένα μοναδικό λόγο. Ότι εδώ απεδείχθη ότι, όπως το λένε στο χωρίο, πρωτοκλάστης και πρωτομυριστής. Αυτός που έχει αυτές τις υπηρεσίες τελικά τις χρησιμοποιούσε για να ακούει τους άλλους. Καταλάβατε. Ναι. Και δεν είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο. Αυτό είναι προφανώς το ταινίο, αν θέλετε. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι αυτό. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Διότι η Πέγκα κάνει και άλλη πρόταση. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να οριστεί ενιαίως τι είναι η εθνική ασφάλεια. Πολύ χοντρό θέμα, κύριε Σαχίνη, και πολύ ευαίσθητο. Κανένα κράτος δεν θα συμφωνήσει, διότι οι ευαισθησίες δεν είναι ίδιες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρισμένες μειονότητες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν κοινότητες ευαίσθητες, ενώ μεταναστευτικές, θρησκευτικές κλπ. Καμία χώρα δεν θα συμφωνήσει ότι η εθνική ασφάλεια είναι 1, 2, 3, 4 και τελειώσαμε. Είναι λοιπόν κάποιες προτάσεις οι οποίες ξεπερνούν το καθαρά τεχνοκρατικό θεσμικό αντικείμενο των κακόβουλων λογισμικών και πάνε την κουβέντα παραπάνω. Εγώ προσωπικά χαίρομαι που πάει η κουβέντα παραπάνω, αλλά ό,τι καταγράφηκε χθες στην απόφαση, ό,τι θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην Ολομέλεια, θα αφορά το 2025 και μετά, διότι σε ένα χρόνο από τώρα έχουμε ευρωεκλογές, θα πρέπει να δούμε τους νέους ισχυατισμούς κοινοβουλευτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο και από την 1η-1η του 2025 θα ξεκινήσει οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε για κανονισμό είτε για οδηγία. Το θέμα είναι μέχρι τότε εμείς περιμένουμε τι πρωτοβουλία θα πάρουν οι Βρυξέλλες
ή ως χώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε. Και το λέω αυτό διότι το βράδυ έχει το debate. Και στο debate ούτε το δημογραφικό είναι μέσα στην ατζέντα, ούτε το θέμα του Predator, ενώ ως αρχιτεκτονική εθνικής ασφάλειας, τι θέλουμε να κάνουμε με την Ελλάς, με την ΕΥΠ, πώς θέλουμε να προστατέψουμε το λεγόμενο απόρριτο των επικοινωνιών, αυτά δεν θα συζητηθούν, θα περάσουν ως τσιτάτα, ως συνθήματα, με κάποιες σπόντες σε καθαρά προσωπικό επίπεδο για τον ανιψιό σου, το θείο σου, το κουμπάρο σου, και θα τελειώσει εκεί η κουβέντα. Πόσο μάλλον, μια και είχατε τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ούτε το θέμα της ασφάλειας των μεταφορών, είτε είναι οδικών, είτε είναι αεροπορικών, είτε είναι σιδηροδρομικών, δεν αποτελεί βασικό θέμα της συζήτησης. Άλλο ένα debate λοιπόν για να περνάει η ώρα και ο καθένας να κάνει το μονόλογο του. Δεν μου λέτε, παρακαλώ πολύ, η Επιτροπή βέβαια στην απόφαση αυτή, ναι, η οποία πέρασε χθες, έχει κάνει κάποιες επισημάνσεις τις οποίες είχαμε συζητήσει. Δηλαδή την από κοινού λειτουργία συστήματος Predator, την εντελέξα μέσα στο κόλπο του κυρίου Λαβράνου, αν θυμάμαι καλά, την εμπλοκή. Εντελέξα είναι Μπίτσιος και ο Ισραηλινός ο Ντίλιαν. Μάλιστα, αυτή. Κρίκελ είναι η... Κρίκελ. Και η Κρίκελ μέσα και το... και τη ΑΚ μέσα, όλα μέσα. Δηλαδή ό,τι συζητάγαμε εδώ, έρχεται μια επιτροπή και λέει ότι όλα αυτά γινόντουσαν ταυτόχρονα. Από ένα κοινό λεπτό κέντρο. Τα μέλη της Επιτροπής, από πού ενημερώνονται, κύριε Σαχίνη? Από ανοιχτές πηγές, από τα θύματα που ανέβηκαν, που ήρθαν στις Βρυξέλλες ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους ενημέρωσαν. Δεν έχουν detective δικούς τους για να κάνουν έρευνα. Ουσιαστικά τι κάνουν? Μία σύνθεση των όσων έχουν προκύψει είτε από την ερευνητική δημοσιογραφία είτε από τις μηνύσεις, τη δικαστική δηλαδή πλευρά του θέματος. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά προσπαθούν να κάνουν μία σούμα και να πάει στο τέλος στην ολομέλεια του Στρασβούργου. Αλλά εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα, διότι είναι μικρός ο κόσμος στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, ότι θα έλεγε κάποιος ότι από τη δολοφονία Καραϊβάς μέχρι τον πολέμαρχο στο Σουδάν, τον Νταγκάλο που αγόρασε το Predator, υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία. Και είναι φοβερό αυτό αν καθίσεις και το σκεφτείς. Εγώ παρακολουθώ τα δημοσιεύματα και βλέπω ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία. Υπάρχουν κοινά πρόσωπα, αν θέλετε είναι κρίκη μίας αλυσίδας, μεγάλης βέβαια αλυσίδας, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Και για να καταλάβουν οι ακροατές τι εννοώ, στους δύο αδελφούς οι οποίοι προφυλακίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τη δολοφονία Καραϊβάς, ακούστε το κύριε Σαχίνη, πρέπει να γράψουμε βιβλίο ή τηλεοπτική σειρά να γίνει στην Ελλάδα αυτό το θέμα. Ο ένας εκ των δύο, 40χρονος από ό,τι νομίζω, ήταν στην ομάδα προστασίας του Μίτσου, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης βενζινάδικου στο Γέρακα της Αθήνας. Ο Μίτσου είχε κουμπάρο έναν δημοσιογράφο που δούλευε στον Αντένα, απολύθηκε πρόσφατα. Ο οποίος δημοσιογράφος αυτός, αν θυμάστε, έστελε μηνύματα σε μία αγγελική η οποία ήταν στην ΕΥΠ. Η αγγελική λοιπόν του πιστοποιούσε ποια κινητά είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση ή όχι. Αυτή η αγγελική κατηγορούσε ως άνθρωπο της Αμερικανικής Πρεσβείας μία Βαγγελιό. Η Βαγγελιό εμπλέκεται στη χρήση του Predator με βάση τα δημοσιεύματα Λαμπρόπουλου και Σουλιώτη στις εφημερίδες Βήμα και Καθημερινή, ότι μαζί με άλλους 50 αστυνομικούς τρέχανε το Predator στο Κετιάκ. Το Predator το είχε η Ιντελέξα, η οποία μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και τις λεγόμενες υπογραφές από το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Διπλωματίας το πούλαγε στον Νταγκάλο του Σουδάν. Κύριε Σαχίνη, εδώ μιλάμε για κομμάτια ενός τεράστιου παζλ, κομμάτια τα οποία δεν εφάπτεται το ένα με το άλλο, αλλά κάποια στιγμή βλέπεις μια μεγάλη εικόνα που ξεκινάει από έναν δολοφονημένο δημοσιογράφο σε ένα πεζοδρόμιο στον Άλυμο και φτάνει στο Χαρτούμ. Και όλο αυτό το σκηνικό έχει την ΕΥΠ ως σημείο αναφοράς. Η γέφυρα δηλαδή μεταξύ επιμέρους δικογραφιών. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε αν πάμε σε δίκη, ήδη έχουν ξεκινήσει δίκες για την Greek Mafia, Greek Polymafia. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα ενσωματωθούν για να βγει η σούμα.
Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό νομίζετε θα συζητηθεί το βράδυ στο debate. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, γιατί είναι καυτές πατάτες. Εδώ ο φίλος ο Μιλτιάδης μου στέλνει, μόνο που άκουσα να συνδέει το ένα νήμα με το άλλο από τη δολοφονία Καραϊβάζ μέχρι το πρέταντρο στο Σουδάν, ο κύριος Πικραμένος μου είχε σηκωθεί τρίχα, λέει, έχω να τριχιάσει. Όλα αυτά τα είπε, λέει, μέσα σε δύο λεπτά. Και εγώ να τρίχιασα όταν ξεκίνησα και έβλεπα ονόματα και καταστάσεις. Αλλά ενδεχομένως επειδή είναι μικρή χώρα στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, ακόμα και το οργανωμένο έγκλημα είναι 3-4 ομάδες να είναι όπου οι μεν σκοτώνουν τους δε και με αστυνομικούς, επίοργους κλπ. Είναι πολύ μικρή χώρα. Και βλέπετε τελικά ότι είναι σενάριο για Netflix. Είναι σενάριο, είναι για να ξεκινήσουν δηλαδή οι συγγραφείς των λεγόμενων αστυνομικών θρίλερ. 5-6 είναι οι βασικοί ουσιαστικά πρωταγωνιστές και από εκεί και πέρα έχουμε τους περιφερόμενους. Αλλά βγαίνει μία συνέχεια από τον Καραϊβάζ μέχρι το Χαρτούμ, δυστυχώς. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και το σχόλιο σας. Την Κυριακή έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Ακούγονται πάρα πολλά. Οι δημοσκοπήσεις που παράγονται επικοινωνιακά στη Δύση δείχνουν τον Κιλιτσάρογλου να σαρώνει. Ακόμη και έτσι να είναι. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τι εκτιμάτε, τι βλέπετε και κυρίως τι καταλαβαίνετε από τον Πετροπόλεμο μέχρι τον οπλισμό που βρίσκεται σε γραφεία παραστρατιωτικών οργανώσεων ή κομμάτων. Τι αντιλαμβάνεστε? Λοιπόν, όπως στην Ελλάδα είπαμε ότι ξεκινάμε από τον Καραϊβάζ και φτάνουμε στο Χαρτούμ, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει, έχει απλώσει ο Τραχανάς. Ο Τραχανάς περιλαμβάνει από την Οθεία στις εκλογές την Κυριακή, το είχαμε πει, πολιτικές δολοφονίες πριν την Κυριακή, την Κυριακή ή ενδεχομένως και τη Δευτέρα το πρωί. Σήμερα διάβαζα ότι 1000 άτομα του στενού κύκλου του Ερντογάν έχουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τον έχει καταρτήσει το συγκεκριμένο κατάλογο η ίδια η ΜΙΤ και έχουν ενημερωθεί τα Τελωνία και τα αεροδρόμια. Προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μην φύγουν, κάποιοι από αυτούς, κύριε Σαχίνη, έχουν αξιοποιήσει το Golden Visa, ειδικά της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, με 250 χιλιάρικα αγοράζει σπίτι στην Ελλάδα και έχει 5ετή άδεια παραμονής, με ό,τι αυτό σημαίνει για κυκλοφορία στη ζώνη Σέγγεν. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μας έρθουν, δηλαδή πέρα από τους γιουλενιστές που έχουμε εδώ και 6 χρόνια, θα μας έρθουν και οι κολλητοί του Ερντογάν. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτούς λοιπόν τους χίλιους, τους δικούς του Ερντογάν, οι οποίοι ξέρουν τι έχει γίνει με μίζες, με διαφθορά, με σκάνδαλα, δεν θέλει να φύγουν στο εξωτερικό διότι μπορεί να αρχίζουν να τιτιβίζουν και να κελαϊδάνε με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αν λοιπόν όλα αυτά τα μαζέψουμε και τα κάνουμε σούμα, για να μπορέσει το καθεστώς να επιδιώξει, θα το πάει μέχρι τέλους. Αυτό είναι ματοκύλισμα, αυτό είναι σκηνές καλοκαιριού 2016 με την απόπειρα πραξικοπήματος. Το έχω πει και από παλιά, δεν είναι δημοκρατία η Τουρκία, δεν έχουμε μεταβίβαση εξουσίας, δεν έχουμε διαδικασίες που έχουμε στη Δύση. Δεν ξέρω αν θα πάμε τελικά για 28 Μαΐου, μπορεί όλα να τελειώσουν την Κυριακή. Στο εξωτερικό, εγώ είμαι στη Μασσαλία, την προηγούμενη εβδομάδα έδερναν οι Κούρδοι τους Τούρκους και οι Τούρκοι τους Κούρδους στο εκλογικό κέντρο που είχε στηθεί έξω από το προξενείο της Τουρκίας στη Μασσαλία. Θέλω να πω ότι ο θόρυβος και ο σαματάς γίνεται και στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη. Το ίδιο έγινε στη Γερμανία εχθές. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, αν μπορεί κάποιος, ο καλύτερος τουρκολόγος να είναι στον κόσμο, δεν μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει και να σας πει ευθέως τι θα γίνει στις 10 η ώρα το βράδυ αυτή την Κυριακή. Πάντως αυτό που θα γίνει δεν το έχει προβλέψει καμία υπηρεσία πληροφοριών στον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο. Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι όσον αφορά τα καθημάς, κύριε Πικραμένε, η επιλογή είναι από τη σκύλα στη Χάριβδη, ενώ για τις πάγιες στρατηγικές της Τουρκίας έναντι ημών. Λοιπόν, κάνω λάθος? Η λεγόμενη ελίτ της Αθήνας με τα γνωστά think tanks και τις δεξαμενές, να μην λέμε ονόματα, ο κόσμος ξέρει, ψηφίζουν Κιλιτσντάρογλου. Το βλέπουμε μέσα από την αρθρογραφία τους στις κυριακάτικες εφημερίδες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στα θεμελιώδη θέματα εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.
Η πάροχη ενέργεια της Τουρκίας είναι από την Ευρασία. Η Τουρκία επενδύει στο λεγόμενο δρόμο του μεταξιού από την Κίνα. Το Ιράν έχει πολλά συμφέροντα μέσα στην Τουρκία, το ίδιο και το Αζερμπαϊτζάν, το ίδιο και το Κατάρ, πόσο μάλλον ο Πούτιν με τις υπηρεσίες πληροφοριών του. Θα παιχτεί χοντρό παιχνίδι την Κυριακή, γι' αυτό δεν πρέπει εμείς να παίρνουμε από τώρα θέση. Οι γκιουλενιστές έχουν μιζάρει όλα τους τα λεφτά στον Κιλιτστάρογλου και στην Αξενέρ, θέλουν εκδίκηση, θέλουν στη φυλακή τον Ερντογάν. Υπάρχει μεγάλη οργή και μίσος, το οποίο αν θέλετε έχει συσσωρευτεί τα τελευταία 10 χρόνια, γίνεται χαμός στο Twitter, ειδικά στους λογαριασμούς των γκιουλενιστών. Τα παρακολουθούμε αυτά, τα αξιολογούμε, ελπίζω να τα αξιολογούν και οι υπηρεσίες πληροφοριών στην Ελλάδα, ελπίζω λέω, και από εκεί και πέρα αναμένουμε τι θα γίνει την Κυριακή. Εμένα με παίρνουν ήδη από όχι μόνο την Κυριακή, γιατί υπάρχει πιθανότητα κύριε Πικραμένε να πάμε σε δεύτερο γύρο στις 28 Μαΐου και θα είναι άλλες 15 μέρες. Ναι, υπάρχει πιθανότητα, όλα εξαρτούνται αν αυτοί οι δύο, οι μικροί που λέμε, των 2-3 που έχουν 2-3% οι άλλοι δύο υποψήφοι δηλαδή πραγματικά θα απολέσουν τα ποσοστά τους στις δημοσκοπήσεις ή όχι. Πάντως αν πάμε σε ένα ποσοστό π.χ. 49,8 και 50,2 για παράδειγμα, ο Ερντογάν δεν θα αναγνωρίσει το ποσοστό, ο Σοϊλού θα βγει και θα πει είναι πραξικόπημα της Δύσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως να ξέρετε, συμμορίες, η Σαντάτ είναι η Βάγνερ της Τουρκίας η αντίστοιχη, αν και δεν έχει μισθοφόρους, είναι περισσότερο στο κομμάτι της εκπαίδευσης των μισθοφόρων. Τα ιδρύματα που ελέγχει ο Μπιλάλ. Ο Μπιλάλ είναι ο γιος του Ερντογάν με μια φανατισμένη νεολαία η οποία έχει ορκιστεί ότι πεθαίνει για τον Σουλτάνο αύριο το πρωί, εννοεί για τον Ερντογάν τον ίδιο. Όλοι αυτοί είναι έτοιμοι. Είναι αυτό που λέμε παραπόδας. Εντολή θα έρθει σε γκρουπ WhatsApp τα οποία έχουν ήδη σχηματιστεί. Ο Χακάν Φιντάν κάνει διπλοβάρδιες διότι κι αυτός παίζει την ίδια του τη ζωή, το πετσί του μέσα από αυτή την ιστορία. Οπότε σε αυτή τη φάση είμαστε. Θυμάστε παλιά είχαμε το εξπρές του Μεσονυχτίου. Τώρα θα είναι η κάλπη του Μεσονυχτίου. Κάπως έτσι το βλέπω. Κύριε Πικραμένε, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά σε μια άλλη πλευρά της ίδιας γεωγραφικής ενότητας, έχει μπει για τα καλά το φυτίλι. Και εννοώ το τι συμβαίνει στα Παλαιστινιακά εδάφη και με το Ισραήλ. Εκεί τα πράγματα δεν είναι απλά βομβαρδίζει το Ισραήλ ή χτυπάει με υπερσύγχρονα μέσα. Γιατί και από την άλλη πλευρά πια ακούγονται ακραίες απόψεις και πώς αλλιώς βέβαια ότι πάμε για νέα Ιντιφάντα. Τι βλέπετε, δεν θέλω να μου πείτε τις λεπτομέρειες, αλλά τι βλέπετε ότι ξαναφουντώνει εκεί το κλίμα? Λοιπόν, γρήγορα, το δόγμα του Ισραηλινού στρατού είναι έχω ένα κήπο και έχω τα λεγόμενα ξερόχορτα. Πρέπει κάθε 3-4 μήνες να τα κόβω και να τα φέρνω σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Τα ξερόχορτα για τους Ισραηλινούς είναι η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Τζιχάντ. Επειδή λοιπόν πριν από μία εβδομάδα είχαμε μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Γάζα και τη χρέωσαν στην Παλαιστινιακή Τζιχάντ, έπρεπε πάλι να κόψουμε τα λεγόμενα ξερόχορτα. Αυτό σε συνδυασμό με την εσωτερική εκμετάλλευση που κάνει ο Νετανιάχου, διότι έχει την πίεση με την υπόθεση της δικαστικής μεταρρύθμισης κλπ. Και βέβαια πάντα να βλέπουμε κύριε Σαχίνη τη μεγάλη εικόνα. Η Παλαιστινιακή Τζιχάντ, ο προϋπολογισμός της όσον αφορά τη στρατιωτική της πτέρυγα είναι 100% Τεχεράνη. Τα λεφτά έρχονται από εκεί. Που σημαίνει ότι αν ο Νετανιάχου και η λεγόμενη ακροδεξιά συγκυβέρνηση αποφασίσει να κάνει το βήμα και να χτυπήσει τους Ιρανούς, όπως όποτε και αυτοί αποφασίσουν, θα πρέπει τουλάχιστον τα ξερόχορτα εντός Ισραήλ να έχουν απενεργοποιηθεί εκ προημίου, για να μην έχουμε μαζικές απώλειες πληθυσμού από ρουκέτες και το ένα και το άλλο. Που σημαίνει είμαστε στη λογική των ξερόχορτων και της εσωτερικής κατανάλωσης ή πάμε για κάτι παραπάνω που αφορά
και επίθεση στο Ιράν. Διότι το Ιράν με βάση τις υπηρεσίες πληροφοριών ήδη έχει υλικό για κατασκευή 5 πυρηνικών βομβών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10 Μαΐου. Πήρανε τέτοια απόφαση οι Ισραηλινοί? Και αν πήρανε τέτοια απόφαση... Τι ωραίος κόσμος. Εντάσσεται το ξερόχορτο σε αυτή τη λογική ή είμαστε καθαρά στην εσωτερική σκηνή του Ισραήλ? Καλά πάει όλος ο πλανήτης. Αυτό δεν το ξέρει κανένας και δεν θα το μάθουμε μέχρι να ξεκινήσει ο επόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Καλά πάει όλος ο πλανήτης, κύριε Πικράμη, να καταλάβω. Πάντα, πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, καλημέρα.